Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε όμως για ποδόσφαιρο. Θα πάμε να μιλήσουμε κυρίως για Άρη, αλλά και γενικότερα για ποδόσφαιρο. Με έναν καλό φίλο και πολύ καλό προπονητή και βέβαια πρώην ποδοσφαιριστή, τον Γιάννη τον Μιχαλίτσο, που είναι στην παρέα μας και μας ακούει. Καλησπέρα, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις τον ελληνικό. Καλησπέρα, δεν το συζητάμε. Εντάξει, καλησπέρα. Τι κάνεις, πού είσαι, πού σε βρίσκουμε? Και εδώ, Θεσσαλονίκη είμαι, δεν έχω φύγει ποτέ. Εντάξει, παρακολουθώ τα πάντα γύρω από τον Άρη. Καλά που είναι και το ποδόσφαιρο, δηλαδή, και περνάει και η μέρα μας, γιατί χωρίς ποδόσφαιρο, έτσι πως είναι η κατάσταση, δεν ξέρουμε τι θα έχουμε κάνει. Ξεχνιόμαστε λίγο, έτσι. Ναι, ναι. Απλώς δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο. Έτσι, αυτό είναι το μόνο. Μόνο εμείς πάμε, οι προνομιοί, όχι εμείς οι δημοσιογράφοι. Εσείς πάτε, εμείς δεν πάμε. Έχουμε μεγάλο διάστημα να πάμε και ειδικά σε μια χρονιά που άρχισε καταπληκτικός, θα γέμιζε το γήπεδο και θα χαιρόσουν πάρα πολύ να είσαι στο γήπεδο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μπήκες ήδη στο νόημα, στο πνεύμα. Ο Άρης, όπως μας είπες, είναι καταπληκτικός. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη του σεζόν στην κανονική διάρκεια, βέβαια, γιατί θα έχουμε και τα play-off. Η καλύτερη μετά το 1980, Γιάννη, έτσι. Τη σεζόν εκείνη που τον Παράζ. Ναι, ναι, στην οποία ήμουν και εγώ στον Παράζ, δεν έπαιξα, βέβαια, αλλά είχα παίξει αρκετά παιχνίδια στην εποχή εκείνη. Όπως το λέτε, είναι μια ομάδα η οποία έχει βάθος, είναι τρομερή σε ποιότητα και σε διάρκεια στα παιχνίδια του, που είναι καταπληκτικός ο φετινός Άρης, και το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοι, οι σοβαροί αντίπαλοι, ότι μετά τον Ολυμπιακό ο Άρης είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό, αλλά έχει πολύ καλούς παίκτες και έχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι του φετινού Άρη. Και έχει βέβαια και πολύ καλό προπονητή, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σύνολο με πολύ καλούς παίκτες, αλλά υπάρχει και τάξη που τη βλέπει κάποιος που γνωρίζει ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο. Και είπες για τον Άκη τον Μάτζιο και είναι Έλληνας προπονητής. Ξέρω και στη δική σου την παρουσία στην ομάδα, πετυχημένη για μένα στις περισσότερες εκφάνσεις της, γιατί εντάξει, έχεις έρθει αρκετές φορές. Κοίταξε, τις περισσότερες φορές δεν ήταν η κατάσταση καλή και ίσως δεν θα, εντάξει, να μην πάμε στο κομμάτι. Δεν θα έπρεπε να πω εγώ, γιατί είναι κάποιες καταστάσεις. Άλλο θέλω να πω, ότι ο Έλληνας προπονητής, Γιάννη μου, σε ένα βαθμό, το λέγαμε χθες και με τον Κώστα τον Φραντζέσκο, σε ένα βαθμό αδικείται από την αίσθηση αυτή που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι μόνο οι ξένοι αξίζουν, ότι μόνο οι ξένοι είναι καλοί προπονητές, μόνο οι ξένοι μπορούν. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Μάτζιος έχει δείξει πάρα πολλά πράγματα φέτος. Mm-hmm. Υπάρχει μια ομάδα με συνοχή, η οποία ξέρει τι κάνει όταν αμήνεται, όταν επιτίθεται. Γενικά ο Άρης φέτος έχει πολλές επιλογές στο χώρο του κέντρου, ειδικά μεσοεπιθετικούς και αμυντικά χαφ, και κάνει την άμυνά του στα περισσότερα παιχνίδια μπροστά από το κέντρο. Mm-hmm. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, από εκεί ξεκινάει η πίεση του αντιπάλου, με σκοπό να κερδίσει την μπάλα χωρίς να κινδυνεύει να δεχτεί επιθέσεις μέσα στην περιοχή τη δική του. Mm-hmm. Αλλά δεν σταματάει εκεί, γιατί έχει και πολύ καλούς ποιοτικούς παίκτες που όταν πάρουν την μπάλα, γιατί η άμυνα είναι το ένα κομμάτι. Μετά όταν παίρνεις την μπάλα είναι το σημαντικό τι κάνεις με εσύ όταν έχεις την μπάλα. Mm-hmm. Έχει και τους ποιοτικούς παίκτες, και αρκετούς θα έλεγα, οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στον αντίπαλο και το έχει κάνει στα περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή έχει ποιότητα και αμυντικά χάφ πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι το κλειδί του φετινού Άρη, ότι πιέζει τον αντίπαλο στα τρία τέταρτα του γηπέδου και δεν τον αφήνει να δει την αιστεία του. Δηλαδή η αμυντική του Άρη, θα έλεγα στα περισσότερα παιχνίδια, περνάνε ένα ευχάριστο απόγευμα, γιατί οι επιθέσεις των αντιπάλων είναι εντελώς ανεμικές όταν φτάνουν σε αυτούς. Και βέβαια στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ επιβραβεύτηκε αυτό που συνήθως εντός εισαγωγικών ξεφωνίζουμε όλοι. Οι γιώμες, οι μεγάλες μπαλιές. Επιβραβεύτηκε αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ έτσι. Γιατί το δεύτερο από το πέναλτι είναι αποφάσιστο. Το πέναλτι δεν υπήρχε πέναλτι, δηλαδή αν είμαστε σοβαροί, δεν υπάρχει τέτοιο πέναλτι, δηλαδή είναι καταστροφή. Απλώς ο Άρης έπαιξε την Πέμπτη ένα δυνατό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και έπαιζε ένα σημαντικό παιχνίδι, το οποίο ήταν, γιατί αν περνούσε στο μάτς αυτό στο κύπελο, ο Άρης θα στεναχωρήθηκα περισσότερο, ειδικά στο παιχνίδι εκείνο, γιατί έβλεπα ότι ήταν ευκαιρία να πάρει ένα τίτλο που είναι ακόμα πιο σημαντικός, γιατί οι αντίπαλοι του είναι πολύ κατώτεροι στη συνέχεια. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό και είχε κούραση γενικά από το παιχνίδι αυτό. Παίζει ρόλο αυτό. Με αποτέλεσμα,
Το να έχεις ένα μάτς πέμπτη βράδυ. 100%. Mm-hmm. Ναι, πέμπτη βράδυ, τρεις μέρες πριν, έπαιξε ρόλο. Γιατί κάποιοι ποιοτικοί παίκτες, οι οποίοι όταν αμήνεσαι, το σημαντικότερο κομμάτι όταν πάρεις την μπάλα, δεν πρέπει να τη χάνεις εύκολα. Ο Άρης στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού την έχανε πάρα πολύ εύκολα, γιατί κουράστηκαν, τώρα το ξέρει πολύ καλύτερο ο προπονητής, και δεν είναι ότι φταίει αυτός εδώ. Είναι, δηλαδή, ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί τους βλέπει κάθε μέρα. Η ποιοτική επέκταση που είχε, αναγκαστικά βγήκαν, έλειπε και ο Ματίγια και δεν μπορούσε να σπάσει το ρυθμό του ΠΑΟ, ο οποίος δεν ήταν κανένας ρυθμός παίρνοντας παιχνίδι, απλώς με μεγάλες πάσεις. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις ο Άρης δεν αφήνει τον αντίπαλο να πάει σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, γιατί όταν έχει την μπάλα δεν τη χάνει εύκολα. Έτσι. Στην ΑΕΚ, ας πούμε, έβαλε δεύτερο γκολ. Στην ΑΕΚ έβαλε δεύτερο γκολ με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Ο Άρης, όταν κερδίζει την μπάλα, δεν τη χάνει. Υπήρξε, δηλαδή, και το τελευταίο διάστημα, δηλαδή, είχε 73-27 ήταν η κατοχή μπάλα. Ναι. Δηλαδή, ο Άρης δεν μπορεί να κάνει την άμυνα του χαμηλά. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που νομίζω προήρθε από την κούραση που υπήρξε από την Πέμπτη. Θα σε ρωτούσα για το Ματίγια, γιατί... το είπες μόνος όμως. Πολλοί στάθηκαν στην απουσία του ότι έστω για 10-15 λεπτά, αν έμπαινε ένας τέτοιος παίκτης μες στο γήπεδο, θα μπορούσε να κρατήσει λίγο παραπάνω την μπάλα. 100%, γιατί ο καθένας παιδιά έχει βάλει πολύ καλούς παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλα χαρακτηριστικά έχει ο Τζέκο, άλλα ο Ματίγια, άλλα ο Σάσα. Αυτό είναι η ομάδα, όταν έχει 18-19 παίκτες του ίδιου επίπεδου με άλλα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Ήταν σημαντικό ότι έλειπε. Και ότι σημαντικό ότι κουράστηκαν κάποιοι άλλοι μεσοεπιθετικοί παίκτες που βγήκανε, που είναι τεχνίτες και δεν την πουλάνε την μπάλα εύκολα, με αποτέλεσμα την έχει πάλι ο αντίπαλος και να δημιουργεί ξανά επίθεση, ανορθόδοξη μεν, αλλά σου δημιουργεί προβλήματα όταν φτάσει στην περιοχή του Άρη. Εσύ που είσαι τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα και είσαι και κοντά στον οργανισμό του Άρη πάρα πολλές φορές και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, πού αποδίδεις το γεγονός ότι έχουν έρθει τα τελευταία 1-2 χρόνια πολλοί και καλοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, χωρίς μάλιστα πολλά χρήματα, την ίδια στιγμή που βλέπουμε ότι και ομάδες με περισσότερα χρήματα δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να φέρουν τόσους καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι επιτυχία της διοίκησης, του Προέδρου και γενικά των ανθρώπων του Άρη που κάναν την ομάδα. Γιατί τα budget, γιατί ακούω ότι 5 φορές πάνω, 3 φορές κάτω, για μένα τα budget δεν παίζουν, τα χρήματα δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Το έχει πει και ο Κρόι αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή τώρα, αν είσαι προπονητής και σου πούνε πάρε το Μουρκ, ο οποίος στήγησε 2 εκατομμύρια και παίρνει και 500 χιλιάρικα και σου φέρνουν 150 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο παίρνει ο Μπερτόλιο, εσένα σαν προπονητής ενδιαφέρει τι μπορεί να κάνει ο παίκτης. Και σαφώς ο Άρης σε αυτό το κομμάτι έχει επιτύχει και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί τώρα οι πλασματικά τα budget των αντιπάλων, γιατί κάναν λάθος τις επιλογές. Ναι. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι, δηλαδή ο Άρης έχει επιτύχει σε αυτό το κομμάτι, άριστα θα έλεγα, γιατί έχει πάρει παίχτες με όχι ιδιαίτερα μεγάλα ποσά και αποδίδουν πολύ περισσότερο και είναι καλύτεροι παίχτες από κάποιους άλλους που στοιχίζουν περισσότερα χρήματα. Mm-hmm. Άρα σωστά λειτουργεί ο Άρης και σαν ομάδα και γενικά οι επιλογές του είναι πάρα πολύ καλές. Θεωρείς θα πάει μέχρι το τέλος η κατάσταση έτσι όσον αφορά τα play-off, θα αντέξει ο Άρης στη δεύτερη θέση? Εγώ νομίζω ότι καταρχάς θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη διαφορά σύμφωνα με αυτό που έχει παίξει ο Άρης. Αδικήθηκε σε πολλά παιχνίδια, θα έλεγα, και από τους διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω ότι μπορεί κάποια άλλη ομάδα από τις τρεις που βλέπουμε, ότι τις δύο θα έλεγα, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά πίσω, ότι έχει τις ίδιες δυνατότητες με τον Άρη. Το λένε και οι ίδιοι. Δηλαδή και οι ίδιες αυτές οι ομάδες αναγνωρίζουν ότι ο Άρης είναι καλύτερος. Ναι, πλέον ναι. Δηλαδή, πλέον ναι. Ναι, ας πούμε πέρυσι ο Άρης είχε 11-12 παίχτες και αναγκάστηκε στο πιο σοβαρό παιχνίδι της χρονιάς της περσινής με την ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι να έχει μια εντεκάδα, να αναγκαστεί να βάλει το Σάσα μπακ και να παίζει ο Τόμψον μαζί με τον Ματίγια Χαβ, γιατί δεν είχε άλλους παίχτες. Βέβαια υπήρχε και ένα λάθος, γιατί δεν υπήρχε ο Σούγκρεν και σε ένα από τα σύν του μάτζιου είναι ότι έβαλε το Σούγκρεν, ο οποίος έβγαλε μάτια και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια λάθος επιλογή να μην παίζει ο Σούγκρεν, ειδικά στον περσινό Άρη, ο οποίος είχε λάθος διαχείρισή του, λες, έτσι, από τον προπονητή πέρσι. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί, δηλαδή, τώρα να έχεις το Σούγκρεν και να το χάσεις εντελώς από την ομάδα, ενώ έχεις λίγο ρόστερ, μικρό ρόστερ με λίγους παίχτες και να έχεις ένα τέτοιο παίχτη ο οποίος το βλέπουμε φέτος, ότι είναι ο άλλος Σούγκρεν, ο οποίος βέβαια έχει και βοήθειες πάρα πολλές από αυτό που παίζει μπροστά του. Γιατί
ο Φετφαρδίδης ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά ο φετινός Άρης βασίζεται συνολικά στην αμυντική προσπάθεια που κάνουν και οι μεσοεπιθετικοί και οι επιθετικοί παίκτες. Ο Μαντσίνη, πράγμα παράδειγμα. Που δεν έκανε αυτό. Ο Μαντσίνη, παράδειγμα. Ναι, όλοι, δηλαδή τώρα ας πούμε 6 παίκτες του Άρη, Σάσα, ο Πετόλιο και ο Τζέκο, Μαντσίνη και Γκάμα. Και ο Ματέο που, όταν παίζει. Και ο Ματέο. Δηλαδή αυτοί και σε κακή μέρα να βρεθούν. Υπάρχει αμυντική συμπεριφορά. Είναι σπάνιο να βρεις ποιοτικούς παίκτες που να αμήνονται τόσο καλά όσο κάνουν οι ποιοτικοί παίκτες του Άρη. Είναι κάτι, αυτό είναι το όπλο του φετινού Άρη. Ότι η ποιοτική του παίκτη δεν είναι αμέτωχη στο αμυντικό κομμάτι και αυτό το κάνει να είναι καλό σαν ομάδα. Έχεις στο παρελθόν, νομίζω έχεις συνυπάρξει με τον Άκη το Μάτζιο. Ναι, τον είχα κάποια στιγμή που προπονητής, βέβαια είχε ένα τραυματισμό, είχε με τον Μινίσκο κάποιο πρόβλημα, έπαιξε βέβαια κάποια παιχνίδια μαζί μου, είναι ένας έξυπνος παίχτης και έξυπνος προπονητής και μάλιστα λειτουργεί πάρα πολύ σωστά και θα έλεγα ούτε στις νίκες είναι, δηλαδή είναι τρελαμένος, ούτε στις ήττες είναι, του πιάνει πανικός, είναι το πάει πολύ καλά το πράγμα και βλέπεις ότι η ομάδα του έχει μια τάξη μέσα στο γήπεδο. Γιάννη, πάντως δηλαδή, έχω προσέξει ότι οι καλοί προπονητές είναι στη θέση σου, δηλαδή στην άμυνα και γύρω-γύρω από την άμυνα ή άντε και λίγο στο χαφ. Οι καλοί προπονητές σε όλο τον κόσμο είναι οι μεσοαμυντικοί περισσότερο. Ξέρεις γιατί καταλαβαίνουν ότι για να έχεις πετύχει μεγάλους στόχους είναι ότι η αμυντική λειτουργία, όχι η άμυνα, η αμυντική λειτουργία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι πλέον στο ποδόσφαιρο. Έχει διαφορά, ναι. Εάν κάνεις, ναι, αυτό αν το κάνεις καλά, γιατί η άμυνα δίνεται από τα θύματα, το θέαμα δεν λέει τίποτα. Δηλαδή πέρσι βάζαμε 2, τρώγαμε, δηλαδή σε όλα τα μάτια δεχόμαστε γκολ. Βάζαμε βέβαια πιο εύκολα, πιο πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν σε οδηγεί πουθενά, ούτε μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα χωρίς να αμυντική συμπεριφορά καλή. Ο αμυντικός σκέφτεται κάπως διαφορετικά. Βέβαια, άμα πας μόνο αμυντικά, δεν κάνεις τίποτα. Αλλά ο Άρης και ο προπονητής έχει σχέδιο και πλάνο όταν έχει την μπάλα στα πόδια και δεν παίζει κάτι. Δηλαδή, είναι ο Άρης που είναι καταπληκτικός, γιατί όταν έχει την μπάλα στα πόδια παίζει πάρα πολύ καλά και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους αντιπάλους και τους αναγκάζει να φοβούνται να επιτεθούν. Και το είδαμε με την ΑΕΚ και για μεγάλο διάστημα και με τον ΠΑΟ. Πες μου κάτι πριν σε ευχαριστήσω και τα λοιπά. Έγινε πολλή κουβέντα για τον Κουέστα. Είναι κάτι πρωτοφανές βέβαια αυτό το λάθος το οποίο έγινε. Δεν το βλέπουμε συχνά, δεν το βλέπουμε σχεδόν ποτέ. Από την άλλη δική μου η αίσθηση είναι ότι την έξοδο του Μπουσέ στο τέλος, ανεξάρτητα από το αν είναι πέναλτι ή όχι σε αυτό, ο καθένας μπορεί να πει τη δική του άποψη και θέση, ο Κουέστα τέτοια έξοδο δεν θα κάνει όπως κάνει ο Μπουσέ στο τέλος. Και είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι ένα λάθος σε ένα παιχνίδι μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα στο επόμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου θέση και αν εσύ στη θέση του Άκη του Μάτζιου. Είναι κάποιες συγκυρίες, κάποια λάθη και εγώ και ειδικά στα μάτς Κυπέλλου, από την εποχή τη δική μου που είχαμε Μαδάρα, λες και υπάρχει κάποια κατάρα, θα γίνει κάτι λάθος και τελικά ο Άρης δεν θα περάσει. Δηλαδή κάποια στιγμή εμείς κερδίσαμε τον Πανιόνιο 5-2 και χάσαμε 5-1 και δεν περάσαμε στο κύπελλο. Δηλαδή, από χρόνια, κάτι είναι, δηλαδή μια κατάρα είναι, θα έλεγα. Ειδικά στο κύπελλο, γιατί το κύπελλο, το πρωτάθλημα, κάτι στραβό, το διορθώνεις. Το κύπελλο έχασες, τελείωσες. Δηλαδή έφυγες. Ναι. Και ο Άρης το έχει το πλήρωσε και πέρσι με την ΑΕΚ, έστω αν είχε προβλήματα μεγάλα στη σύνθεση, έφτασε τελευταία στιγμή να αποκλειστεί από την ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν ένα λάθος το οποίο έχει γίνει και από άλλους τερματοφύλακες, γιατί είδαμε σε κάποιες φάσεις από παιχνίδια που κάνουν τα ίδια λάθη τερματοφύλακες. Έχει ξαναγίνει αυτό, αλλά δεν πρέπει να τον αποκεφαλίσουμε τον Κουέστα με αυτό το λάθος που έκανε. Εν πάση περιπτώσει ήταν λάθος βέβαια που στήχησε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αυτός αν έχει τη δύναμη και την ψυχολογία να συνεχίσει και να μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτά που έγιναν, γιατί ο κάθε χαρακτήρας είναι διαφορετικός. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή κάτι συμβαίνει τελευταία στιγμή στον Άρη και ειδικά στο κύπελλο δεν προχωράει. Γιατί ο τίτλος είναι ο πιο σημαντικός, δηλαδή ας πούμε ο Άρης θεωρώ σίγουρα θα βγει δεύτερος. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο Άρης μπορεί να βγει κάτω από τη δεύτερη θέση. Το κύπελλο όμως είναι κάτι διαφορετικό, γιατί αν πάρεις ένα τίτλο θα είναι ιστορία. Κάτι... Μένει στην ιστορία αυτό. Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ξεχνιέται. Ο τίτλος δεν ξεχνιέται ποτέ. Κάνε μας και ένα σχόλιο για το μάτς της Κυριακής και γενικότερα για τη δεύτερη σου αγάπη μετά τον Άρη, γιατί έχεις φορέσει
και έχει τιμήσει τη φανέλα του Όφη, ο οποίος είναι σε πολύ δύσκολη ναι, κατάσταση. Εγώ με τον Όφη ευτύχησα, γιατί συμπαίκτες τρομεροί της εποχής μου δεν πήραν τίτλο. Εγώ πήρα την πρώτη χρονιά που πήγα με τον Όφη κύπελο. Mm-hmm. Ο οποίος βέβαια ήταν ένας Όφη, καμιά σχέση με τον τωρινό. Ναι. Ο Άρης στη φάση που βρίσκεται και με την ποιότητα των παιχτών που έχει και αυτά, νομίζω ότι θα κερδίσει εύκολα. Δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια τα κάνεις εύκολα εσύ ανάλογα πώς παίζεις. Γιατί ναι, τώρα υπήρξε και αλλαγή προπονητή στον Όφη. Θα πρέπει ο Άρη να το προσέξει ιδιαίτερα το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλύτερος από τον Όφη. Για να πάρει τους τρεις πόντους και να τερματίσει... Να έχει περισσότερους πόντους για τα play-off, γιατί και εκεί θα γίνει μάχη. Αλλά βλέπω έχει το άλλα 10 μάτς μετά. Πώς παίζει με τις μεγάλες ομάδες, ότι δεν έχει να φοβηθεί κανένα από κανένα τίποτα και δεν βλέπω ότι μπορεί να χάσει τη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτηση. Να είσαι καλά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.